Η επόμενη λέξη που θα σου πω είναι η λέξη μίσος. Ναι. Έχεις μισήσει, σε έχουν μισήσει, έχεις γίνει ο ίδιος, απορρόφησες ποτέ το μίσος των άλλων. Αν έχω μισήσει. Τώρα δύσκολη, δεν ξέρω αν έχω μισήσει. Ξέρεις, είναι πράγματα που άμα τα ξεκαταχωνιάσω θα σου πω πράγματα, αλλά τώρα ξέρεις. Είναι αργά. Αργά. Αργά θα το ξεκαταχωνιάσω. Μίσος, τώρα τι με αυτή τη λέξη. Ξέρεις τι με το μίσος, το φοβάμαι. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι τον εαυτό μου τι θα κάνει, ξέρεις, πάνω στην ώρα του μίσους. Είναι αρκετά κλασικό αυτό που λέω και συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά. Εγώ όταν μισώ, το βάζω στα πόδια. Τρέχω. Carl Lewis όμως. Στο επόμενο πλάνο με πιάνει για το πάρισμα. Ζήλια. Την είχα σε μεγάλο βαθμό, με τροφοδοτούσε γιατί έβλεπα πράγματα που ήθελα να πάρω από τους άλλους και με τροφοδοτεί γιατί ξέρεις, βλέπεις πράγματα, ας πούμε εσύ, ο Ζουγανέλης, υπάρχουν 10 ηθοποιοί που σας ζηλεύω αφόρητα και θέλω να πάρω πράγματα. Ναι, το έχω ξαναπεί σε 100 εκπομπές, δεν το λέω σήμερα. Όχι, δεν το πιστεύω γιατί αυτό το πράγμα δεν το βλέπω καθόλου και δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αλλά πάμε και στην ερωτική ζήλια λίγο. Α, στην ερωτική. Θα σου πω. Υπάρχει μια θεωρία που την ακούγαμε και έλεγε ότι όταν αγαπάς, προσπάθησε να αφήσει ελεύθερο τον άλλον. Σιγά σιγά προσπαθώ να το κάνω λίγο πράξη. Ενώ ζήλευα αφόρητα, έχω καταλάβει ότι ο καθένας μας μαζί με τον σύντροφό του ζει έναν δρόμο κοινό που πρέπει να τον πάει και να τον σεβαστεί και να τον βάλει και σε ένα κανόνα. Πρέπει να μπει ο κανόνας γιατί θα διαλυθούν όλα. Από την άλλη, έχω καταλάβει ότι αυτή η ζωή θα φύγει και μπορεί να ζηλεύεις πράγματα στον άνθρωπο που μπορεί να θέλει να τα κάνει ως επιλογή και από αγάπη να πρέπει να του δώσει το ελεύθερο να τα κάνει, ας πούμε. Είναι πολύ θεωρητικό, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ και αν θα το πω ποτέ το OK, αλλά έχω βάλει τον κεφαλό μου σε αυτό το τρυπάκι, αυτό το mood. Η τελευταία λέξη είναι η λέξη καληνύχτα. Καληνύχτα. Η καληνύχτα είναι κάτι που θα ήθελα. Προσωπικό. Θα σου πω, ναι. Η καληνύχτα είναι κάτι που προσεύχομαι κάθε μέρα να μπορώ να λέω στα παιδιά μου. Πριν φύγω για τη δουλειά, γιατί εμείς δουλεύουμε νύχτα και είχα το άγχος να τους λέω ένα παραμύθι και να τα καληνυχτίζω, ρε παιδάκι μου, ξέρεις. Οπότε. Με αυτή τη δουλειά είχα αυτό το άγχος. Θα καταφέρω εγώ να. Γιατί μένα μου έλεγε πάρα πολλά η μητέρα μου, ας πούμε, παραμύθια και είχα αυτό το άγχος. Θα καταφέρω εγώ να τα κοιμίζω, να τους πω μια καλή νύχτα. Μπορώ δευτερότερητα προς το παρόν. Η δεύτερη καλεσμένη μου σφράγισε με τη γοητεία της τη μανία των βιντεοκασετών των 80's. Κάπου εκεί στην αρχή της δεκαετίας πρέπει να έκανε μυστική συμφωνία με τον διάβολο για να γίνει ο θηλυκός Dorian Gray της εγχώρια Showbiz. Και όσο άλλες συνομήλικες και νεότερες τάραζαν τα μπότοξ, εκείνη άφηνε το πορτρέτο της στη σοφίτα να γερνάει. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη Φιλίνη. Πλάσμα όμορφο, διάλεξε μπαλάκι. Τι κάνουμε? Ops. Το μόβ, Ναι, ταιριάζει πιο πολύ. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα. Σ' αρέσει. Επιλέγουν πάρα πολύ που κάθονται εκεί. Και κάτι δείχνει αυτό το πράγμα, ειδικά για αυτό το μπαλάκι. Δεν ξέρω τι δείχνει. Δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσουν οι αποχρώσεις γενικά. Ελένη, θα ήθελες να έχεις ζήσει σε άλλη εποχή? Α, ναι. Σε ποια εποχή θα ήθελες να έχεις ζήσει? Πολύ παλαιότερα. Ας πούμε. Και μπορείς να διαλέξεις και χρόνο και χώρο. Δεν ανάγκη να είσαι στην Ελλάδα. Α, ναι. Όχι, θα μου άρεσε και η αρχαία Ελλάδα, αλλά θα μου άρεσε και η εποχή με τους υπότες και με αυτά.
Τι είσαι, είσαι ρομαντικό κορίτσι? Όταν πρέπει. Όταν δεν πρέπει. Όταν δεν πρέπει, όχι. Δεν είμαι, δεν πετάω στα σύννεφα, αλλά χωρίς αυτό δεν μπορεί να είσαι και καλλιτέχνης. Ναι. Συνήθως πρέπει ή δεν πρέπει, πιστεύεις? Να φτιάξω λίγο το καθισμά μου, και να βολευτείς όπως να θες. Να είμαι και άνετη, έτσι δεν είναι? Είναι σχετικό. Είναι σχετικό αυτό. Όλοι οι άνθρωποι κρύβουμε κάποιο ρομαντισμό, πιστεύω, μέσα μας. Όλοι, εντάξει. Ναι, εγώ θέλω, ας πούμε, ρε παιδί μου, από προσωπική εμπειρία, έτσι, να μου πεις. Σχετικά είναι σαφέστατα τα πάντα. Ναι. Είναι μια απάντηση ασφαλείας το είναι σχετικό. Κατάλαβες? Γιατί σαφέστατα επαληθεύεται πάντοτε. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω την σκληρή πλευρά της Ελένης Φιλίνη. Την συναντάει κανείς συχνά? Η Ελένη είναι και ρεαλίστρια, είναι και ρομαντική. Κάθε άνθρωπος έχει πολλά στοιχεία. Οι δόσεις αλλάζουν. Κατάλαβες, τα ποσοστά αλλάζουν. Και αυτή η εναλλαγή γίνεται συχνά? Ναι, γίνεται. Ανάλογα τις περιστάσεις γύρω μου, ανάλογα τους ανθρώπους που συναντώ, όλα αυτά πιστεύω ότι παίζουν κάποιο ρόλο. Είσαι μακριά ή κοντά από αυτό που φαντάστηκες μικρούλα για τον εαυτό σου μεγαλώνοντας? Πολύ κοντά. Αυτά που ήθελες τα έκανες? Να πω την αλήθεια, ναι. Είμαι ένας άνθρωπος και ίσως γι' αυτό τα πάω πολύ καλά με μένα, που αυτό που κάνω το αγαπάω, το πιστεύω, οτιδήποτε είναι αυτό, δεν μιλάμε τώρα μόνο, στη ζωή μου, στη δουλειά μου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους αρέσει να καταπιέζονται, να πιέζονται για κάτι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, οι συμβιβασμοί, ναι, στη δουλειά μας. Ναι, αναγκαστικά, γιατί ζούμε από τη δουλειά μας, θα κάνεις μια δουλειά που ίσως δεν σε εκφράζει απόλυτα, σε εκφράζει όμως πάνω από το μέσο όρο. Ναι, σίγουρα. Πάνω από 50%, έτσι δεν είναι? Συμβιβασμός, ας πούμε. Που θα κάνεις, σίγουρα στα χρήματα εκεί, δυστυχώς. Εκεί παρά συμβιβαζόμαστε πάρα πολλές φορές. Είναι ίσως το μόνο στοιχείο που εγώ αναγκάζεσαι. Και παλαιότερα, αλλά και σήμερα, ισχύει πιο πολύ αυτό. Στη ζωή μου προσπαθώ όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου, να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Στην ζωή σου και χρειάζεται αυτό, το έχει δείξει να η ζωή μου. Συμβιβασμούς σε σχέσεις, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να συμβιβαστώ. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος που. Και για λίγο να συμβιβαστώ, γιατί φυσικά όταν έχεις κάποια αισθήματα για έναν άνθρωπο, μπορεί να συμβιβαστείς. Αλλά για λίγο. Θα κάνω έκρηξη εγώ. Δεν το αντέχω. Θα το βρεις μπροστά σου. Δεν δηλαδή υπάρχει περίπτωση για πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις κάνει πολλές σχέσεις στη ζωή σου? Όχι. Πολλές δεν έχω κάνει. Λίγες και μακροχρόνιες. Στις μακροχρόνιες σχέσεις δεν έχεις κάνει συμβιβασμούς? Όχι. Ήρθε και έκατσε, δηλαδή. Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το. Τότε γιατί να είσαι με έναν άνθρωπο με να συμβιβάζεσαι? Ο άλλος άνθρωπος χρειάζεται. Πρέπει να ταιριάζει με αυτόν τον άνθρωπο. Με μια γυναίκα που δεν συμβιβάζεται, ο άλλος άνθρωπος συμβιβάζεται? Όχι, μα πρέπει να ταιριάζει, σου ξαναείπα. Δεν θέλω άλλος να συμβιβάζεται. Δεν μου αρέσουν οι καταπιεσμένοι άνθρωποι εμένα. Γενικά δεν μου αρέσει η καταπίεση. Όχι, μου αρέσουν οι ελεύθεροι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ελεύθερος με την καλή έννοια, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα πάντα, γιατί ξέρεις. Είσαι ευέλικτη. Αν προσαρμόζομαι. Ναι. Ναι, προσαρμόζομαι εγώ. Προσαρμόζεσαι. Άρα θα μπορούσες να έχεις παρεξηγήσει την έννοια του συμβιβασμού με τις προσαρμογές, δηλαδή να συμβιβάζεσαι και εσύ να το έχεις κάνει μέσα σου ότι απλώς προσαρμόζομαι. Όχι, όχι. 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 Με μπερδεύεις, δεν πρόκειται να με μπερδεύεις. Δεν θέλω να μπερδέψω. Δεν θέλω όχι, να μπερδέψω. Ξέρεις, όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου, γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι, όχι. Δεν είμαι. Αλλιώς θα είχα 5 παιδιά, 3 γάμους. Είναι κάτι που δεν ήθελες λοιπόν αυτό? Βέβαια, δεν μπορεί. Ή θα ήταν όπως τα ήθελα εγώ, μπορεί να ακούγεται κάπως, ή δεν προτιμώ να μην είναι. Παιδιά δεν θέλεις αυτό το συμβιβασμό, δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις? Ναι, ναι, ή όλα ή τίποτα λες. Ή όλα ή τίποτα. Όχι, γιατί σκέφτομαι και το μετά εγώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή, ωραία, επάνω στον ενθουσιασμό σου, επάνω στον μεγάλο σου έρωτα, επάνω στην. Είναι φυσικό. Ένας γάμος, τι πιο εύκολο, ένα παιδί, τι πιο εύκολο. Το μετά είναι το δύσκολο. Και το μετά που πάβει να, για κάποιους λόγους να είσαι καλά με αυτόν τον άνθρωπο, που είναι ανθρώπινο κι αυτό και το σέβομαι πάρα πολύ. Γιατί όλα περνάνε. Εδώ περνάμε εμείς από τη ζωή. Δεν θα περάσει ο έρωτας, δεν θα περάσουν, όλα περνάνε. Και αν το παιδί είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, δεν λέμε να είναι 25 χρονών, να είναι σε μια ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία. Αυτό το παιδί μπορεί να πληγωθεί. Εγώ σκέφτομαι έτσι. Θα μου πεις, άμα σκεφτόντουσαν όλοι έτσι, δεν θα κάναν τίποτα. Εγώ μιλάω για μένα. Τώρα μιλάς με μένα, την Ελένη. Αυτή είναι η άποψή μου. Σκεφτόμουν πάντα ότι το μετά. Ναι, και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να ζούμε το παρόν, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να το ζούσα το παρόν.
Αλλά δεν είναι το παρόν. Σκέφτεσαι το μετά, δεν ζεις το παρόν. Το παρόν σημαίνει ότι ζω εγώ. Όταν φέρνεις έναν άνθρωπο στον κόσμο, εγώ το θεωρώ προσωπικά, το τονίζω, τεράστια ευθύνη. Αλλά τεράστια ευθύνη. Δεν ξέρω, έτσι μεγάλος. Ναι, αλλά την αναλαμβάνει όλος ο κόσμος αυτή την ευθύνη. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Ναι. Οι άνθρωποι είμαστε ήδη όμοιοι, δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Έχουμε τεράστιες διαφορές οι άνθρωποι. Ναι, μοιάζουμε στα βασικά. Όλοι αγαπάμε, ερωτευόμαστε, παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά, τρώμε, κοιμόμαστε, γλεντάμε, κάνουμε, αλλά το μέσα μας είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό και βλέπεις γύρω σου και όλη αυτή την κακία, το φθόνο, το ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου. Δηλαδή, αν είμαστε αιώνιοι, τι θα κάναμε. Είναι τόσο σύντομο αυτό το ταξίδι στη ζωή μας και βλέπεις, τρογόμαστε. Υπάρχει μυστικό πίσω από την ομορφιά σου? Τι εννοείς? Τι εννοείς μυστικό? Υπάρχει κάτι που να κάνεις? Ποια ομορφιά? Η ομορφιά είναι σχετικό. Είμαι ένας σχετικό, άνθρωπος. Ξεσχετικό, το λέω εγώ, ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι καλά. Και για αυτή την ομορφιά που βλέπω εγώ, yeah. Έχεις κάποια συνταγή να την πεις? Μέσα στις συνταγές είμαι εγώ, ειδικά εγώ δηλαδή. Ναι. Είσαι όσοι κύταρο, με ξέρουν λοιπόν. Γελάνε. Δηλαδή. Είσαι ποια συνταγή? Είσαι κύταρο δηλαδή. Κάθε άνθρωπος είναι αυτό που σου είπα, είναι ξεχωριστό σε όλα. Ρε παιδί μου, διατροφή συγκεκριμένη κάνεις, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις? Κάπνιζα πολλά χρόνια, να πω την αλήθεια, το έχω κόψει, 12. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή γι' αυτό. Πόσο κάπνιζες, κάπνιζες ένα πακέτο τη μέρα? Όχι, κάπνιζα δύο πακέτα. Μπράβο. Ήμουν αφουγάρο λίγο, έπινα 5-6 καφέδες. Και σκέφτηκες το μετά και το κόψες? Όχι, με ενοχλούσε το ότι... Πώς να σου το πω, με ενοχλούσε το ότι είχα ανάγκη κάτι το οποίο ήξερα ότι δεν είναι καλό. Αυτό με ενοχλούσε, στο μυαλό μου με ενοχλούσε. Πόσα καπνίστρια θα ήσουν? Θα ήσουν αρκετά. 20. Ναι, δεν είναι και πάρα πολλά. Πάρα πολλά είναι. Τα 40 είναι καλύτερα? Όχι, βέβαια. Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Είσαι καπνιστής? Το έχω κόψει εγώ 2 χρόνια τώρα. Μπράβο. Αλλά από 13 μέχρι 47, πόσο είναι? Πόσα κάπνιζες δηλαδή? 34 χρόνια καπνιστής. Τώρα λίγα είναι. Πολλά τσιγάρα. 2,5 πακέτα τη μέρα. Α, και εσύ. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο. Αλκοόλ έπινες στη ζωή σου? Ποτέ. Ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ του ποτού. Όχι, όχι, όχι. Ούτε των καταχρήσεων γενικώ. Καμία άλλη κατάχρηση εκτός από το τσιγάρο. Που κάπνιζα. Κρασάκι, τώρα... ας πούμε, με το φαγητό σου, ρε παιδί. Αυτό που πίνω, ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό μου ή μια μπύρα το καλοκαίρι που είναι δροσερή και μ' αρέσει. Ξενύχτια, δεν μου αρέσει το ποτά. Ξενύχτια. Ξενύχτια λόγω δουλειάς. Ξενύχτη έτσι να βγω έξω για να. Δεν μου αρέσει. Με τη δουλειά μου αναγκαστικά. Και ξέρεις, όταν το κάνεις με τη δουλειά σου μετά, δεν σ' αρέσει. Ρε παιδί μου, μικρότερη, ξέρεις, όταν ήσουν πολύ, όταν ξεκινούσε αυτή τη δουλειά, δεν έβγαινες πάρα πολύ συχνά με συναδέλφους, με φίλους? Έβγαινα, αλλά γύριζα 2 η ώρα ήμουν σπίτι μου. Δηλαδή, ναι. Μετά το θέατρο πηγαίναμε κάπου να φάμε, να μιλήσουμε. Μ' αρέσει αυτή η παρέα εμένα, δεν μ' αρέσουν τα. Αυτό. Να μ' αρέσει η επαφή με τους ανθρώπους. Να μιλάω, τους φίλους μου, με τις φίλες μου. Εντάξει, θα πας κάποια στιγμή σε κλαμπ, θα χορέψεις. Χόρευα πολύ, αλλά κάποια στιγμή τελείωνε. Δεν πήγαμε αυτό ξημερώματα. Θυμάσαι... Το χειρότερό μου, ξέρεις τι είναι? Να ξημερώσει και να είμαι ακόμη έξω. Δεν υπάρχει. Από τα χειρότερα που με ενοχλούν. Από αυτή την εποχή αυτών των ταινιών της δεκαετίας του 80, θυμάσαι κάποιες αστείες σκηνές, κάποια πράγματα που να συνέβησαν τα οποία να. Κοίτα, 85 κάναμε την πρώτη, 85-86. Ποια ήταν, θυμάσαι? Είχε κάρα με τα πράσινα. Mm-hmm. Και 91 ήταν η τελευταία που. Γιατί μετά μπήκαν τα ιδιωτικά κανάλια. Είναι όλες αυτές ουσιαστικά το βίντεο ήταν των ιδιωτικών καναλιών. Γιατί ήταν οι 2 κανάλια μέχρι το 91. Όλες αυτές. Πόσες ταινίες έκανες αυτή την περίοδο? Εγώ δεν έχω κάνει πολλές. Απλώς πήγαν 21 ταινίες. Είχες αμυφθεί καλά για αυτές? Και κινηματογράφο. Αστεία. Αστεία, Βέβαια. Δεν θα ξεχάσω δηλαδή. Μία ταινία μου είχα πάρει εγώ τότε 100.000 και ο παραγωγός είχε βγάλει σε ένα χρόνο 30 εκατομμύρια. Και εγώ είχα πάρει 100.000 σε μία ταινία. Δεν λέω πια, τι, δεν είναι ωραία να τα λέμε αυτά, αλλά σου λέω. Ήσουν όμως πρωτόνομα, ρε παιδί μου, ήσουν πρωτόνομα. Αυτό κοίτα να δεις. Εγώ ήμουν. Τότε ξεκίνησα κι εγώ. Σιγά-σιγά χτιζόταν αυτό. Εγώ ήμουν γνωστή στο θέατρο. Ήσουν μικρή. Εγώ ήμουν παιδί του θέατρου. Καθαρά. Με το βίντεο υπήρχε τότε. Το βίντεο έγινε πολύ επιτυχία. Δουλεύανε πολλοί ταινίες. Χορεύεις, τραγουδάς, παίζεις, τα κάνεις όλα. Ήμουν χορεύτρια από μικρή. Έχω κάνει αυτή την εποχή νομίζω τραγουδάς κιόλας. Πες μου λίγο για αυτά που κάνεις τώρα. Κάνω πολλά. Φτάσαμε σε μια εποχή που να κάνουμε 100 πράγματα για να μην
ξέρεις, και να είναι σαν να έχεις κάνει μισή δουλειά παλαιότερα. Καλά, εννοείται. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι. Αλλά σ' αρέσει αυτό, το κάνεις για τα χρήματα ή γιατί, και για τα δύο? Κοίτα να δεις. Στο φαρτάλι, ας πούμε, παρεμπιπτόντες, ήσουν εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μ' αρέσει να μπαίνω, να βάζω το χέρι στην πρίζα και να τρέχω σε τρελή. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα προτιμούσα να κάνω μία δουλειά, να είμαι άνετη, να είμαι χαλαρή. Τώρα είσαι στην πρίζα αυτή την εποχή? Ναι, είμαι στην πρίζα. Για πες τι κάνεις λίγο. Τι κάνω? Είμαι πρώτα απ' όλα σε δύο μουσικές παραστάσεις. Σε δύο musical. Ποιες? Το ένα είναι που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και πάμε στο Σαμόν, το Τρεις Κόρες εν Καμίνο, του Βασίλη του Μυριανθόπουλου, σκηνοθεσία και με ένα στίχη, με την Τζέστη Παπουτσί, την Πολίνα, τον Γιώργο τον Παράσχο, τον Άρη τον Πλασκασκοβίτη και τον Πάρο τον Μαλικούρτη. Αυτό είναι musical. Musical. Με μια εξαίσια μουσική του Στέφανου του Κόκαλη, δηλαδή γίνεται χαμός. Εκεί είμαστε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή βράδυ. Το ένα είναι αυτό. Ένα musical, ξέρεις. Εκπληκτικό. Πραγματικά εκπληκτικό. Κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ, κάτι τελείως διαφορετικό. Και σαν ρόλο, σαν όλο. Δευτέρες τώρα. Ξεκινήσαμε στο Ελιάρ το θέατρο. Τη ζωή του Οικονομίδη. Mm-hmm. Του Γιώργου του Οικονομίδη. Ενός ανθρώπου. Τι ρόλο κάνεις εκεί? Κάνω, ο τίτλος είναι «Είσαι παιδί μου πειρασμός». Και κάνεις τον πειρασμό. Ναι, κάνω τις γυναίκες που περάσαν από τη ζωή. Ολές, α, δεν παίζεις ένα ρόλο? Όχι, δεν παίζω ένα ρόλο, έχω αλλαγές. Και τι λέω, με εννέα αλλαγές διαφορετικές. Κάνω από τη γυναίκα του τη Λιάνα. Κάνω τη Μούσχουρη, γιατί ανακάλυψα όλες αυτές. Την Άννα τη Μούσχουρη, κάνω τη Τζένι Βάνου, κάνω τη Ρένα Βλαχοπούλου, κάνω τη Μάριον Σίβα, κάνω μια άλλη κοπέλα. Λέει το πειρασμό. Δηλαδή το τραγούδι κάνω... «Μα εγώ αγαπώ τη Ιλιάνα» που έλεγε ο Οικονομίδης. Τη Ιλιάνα το λέει ο Σπύρος ο Θεοδόης που κάνει τον Οικονομίδη. Παίζει η εγγονή, η Ιλιάνα. Η εγγονή του Οικονομίδη μέσα. Είναι ηθοποιός. Τραγουδάει και παίζει. Τρίτη, ξεκουράζεσαι? Τρίτη τραγουδάω. Για πες λοιπόν, την τρίτη τι κάνω? Είμαι σε μια μουσική σκηνή στην Έκφραση με τον Γιώργο τον Σαλαμπάση, τον υπέροχο Γιώργο τη Φωνάρα. Παρασκευές είμαστε στον Κόμι, το Δευκαλίωνα, στην άλλη μουσική σκηνή. Με τον Παύλο τον Καρποδίνη. Ήμουνα Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη δεν έκανες? Για την ώρα ήρεμο. Ωραία, Τετάρτη, Πέμπτη. Μπορεί να κάνουμε και Πέμπτη στην παράσταση όπως αυτή. Παρασκευή είσαι στον Κόμι. Παρασκευή είμαι στον Κόμι, το ξέρεις τον Κόμι φυσικά. Ναι, ναι. Εδώ στα Νοπατήσια. Κάνουμε τα τραγούδια με αρώματα. Είναι ένα μουσικό ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια. Και πάμε στο Σάββατο και την Κυριακή. Για την ώρα. Την Κυριακή το είπαμε. Ναι, ναι, σωστά, για το Σάββατο μόνο. Άρα έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο. Μιλάμε και για Σάββατο τώρα, θα δούμε. Να σου πω κάτι, έτσι πώς το περιγράφεις, δεν είσαι στην πρίζα για να σε λυπηθούμε. Μάλλον σ' αρέσουν όλα αυτά που κάνεις. Ότι μ' αρέσουν, ναι. Αλλά θα σου λέω, θα μπορούσα να κάνω ένα-δύο τώρα, να κάνουμε τα δύο τώρα και τα δύο αργότερα. Ναι, αλλά οι δουλειές δεν μας ρωτάνε. Και... εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι. Και ο κόσμος το ξέρει. Ότι κάναμε θέατρο και παίζαμε όλη τη βδομάδα. Και ίσως παίζουμε. Εγώ κάνω δύο εξαιρετικές παραστάσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί έχεις είναι και ποικιλία, δύο εξαιρετικές και το εννοώ ότι είναι εξαιρετικές. Και παίζεις μία μέρα τη βδομάδα. Γι' αυτό σου λέω και έχεις και ποικιλία. Δεν παίζεις και το δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.